Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Πέμπτη, 5, πέμπτου, το 22. Τι να λένε άραγε οι αριθμολόγοι για όλα αυτά. Δεν τα πιστεύω καθόλου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους όσοι ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας τη ραδιοφωνική, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον Ομό, σε αρκετά μέρη της Βορείου Ελλάδος. Και πολλές, πολλές καλημέρες επίσης σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι μέσω διαδικτύου στο www.focusfm.gr, στο live stream που κάνουμε στη σελίδα μας στο Facebook, στο κανάλι μας στο YouTube, στο TikTok. Να στείλω και την καλημέρα μου και στον Κώστα τον Ερμέ, ο οποίος και σήμερα με συνοδεύει στην κονσόλα του ήχου. Πάμε δυνατά και σήμερα. Κώστα, όλα καλά? Καλά λέμε. Είσαι έτοιμος για το διάγγελμα? Βέβαια. Είσαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι, για το διάγγελμα? Είναι διάγγελμα αριθμός 731. Να ξέρετε. Τόσα διαγγέλματα. Καμιά 731 διαγγέλματα έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα κάνει ακόμα ένα, λέει, για να μας πει πώς θα μας βοηθήσει να πληρώνουμε λιγότερο το ρεύμα. Βέβαια. Έχει τόσο καιρό, μας έχει πάει, να μην το πω, εμπλοκή θα το πω, για να μην το πω αλλιώς. Και τώρα, λέει, θα βγει, θα μας κάνει διάγγελμα ότι, λέει, από τον Ιούλιο θα σταματήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, Μητσοτάκη, θέλω να σου πω, γιατί εσύ δεν την πληρώνεις, αλλά εμείς την πληρώνουμε. Και μας έχει ρίξει έξω. Και θα έρθει σήμερα εσύ και θα μας πεις ότι ακυρώνεται από Ιούλιο. Γιατί αυτή η ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, που επί της ουσίας γεμίζει τα δημόσια ταμεία, γεμίζει, Μητσοτάκη, και άσε τον παπά για τους παρόχους. Άσε τον παπά για τους παρόχους, γιατί από το δικό μας το μυαλό δεν θα το βγάλεις ότι κονομάτε, ότι δεν κονομάτε όλοι εσείς από αυτή την ιστορία, από αυτή την μπίζνα που λέγεται ρήτρα αναπροσαρμογής. Μητσοτάκη, εφόσον θεωρείς ότι η ρήτρα αυτή είναι άδικη και πρέπει να φύγει, ακόμα και αν φύγει από Ιούλιο, εάν θέλεις να κάνεις σωστά το έργο, δώσε πίσω τα λεφτά στους ανθρώπους. Δώσε μας πίσω τα λεφτά μας. Δώσε μας πίσω τα λεφτά μας, Μητσοτάκη. Τα λεφτά από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που πληρώνουμε, ένα εξάμηνο θα έχουμε συμπληρώσει που θα πληρώνουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογή τον Ιούλιο. Που θέλεις να μας πεις σήμερα ότι θα την ακυρώσεις από τον Ιούλιο και μετά, για να πας σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Εάν δεν έχεις κάψει τη μισή Ελλάδα από τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο έχουμε και φέτος δεν θα έχουμε τα ρώσικα θηρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Μητσοτάκη, θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Όλα τα λεφτά. Μας έχετε κατακλέψει με τον έναν ή τον άλλο φόρο. Θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Ναι. Κλείστε τα μικρόφωνα, ρε παιδιά, λίγο κάνετε διάλογο, αλλά έχετε ανοιχτά τα μικρόφωνα εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Καταλάβετε το. Τέλος τα παραμύθια. Τέλος τα παπατζηλίκια του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και όλων αυτών των παρατρεχάμενων, οι οποίοι μας έχουν κατσικωθεί. Εάν θέλετε να σας πιστέψουμε ότι ενδιαφέρεστε για τον Έλληνα πολίτη, δώστε τα λεφτά πίσω. Της ρήτρας αναπροσαρμογής τουλάχιστον. Τουλάχιστον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αλλά είστε τόσο ψεύτες, είστε τόσο υποκριτές, που δεν πρόκειται να δώσετε ούτε σεντ πίσω από αυτά. Και μέχρι τον Ιούλιο, Μητσοτάκη, θα συνεχίσουν οι διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά τα οποία δεν είναι τζαμπατζίδες, Μητσοτάκη. Δεν είναι μπαταχτσίδες οικονόμου. Δεν είναι αφιλότιμη αυτιά. Είναι απλές, καθημερινές οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Που τους ήρθε η πρώτη ρήτρα αναπροσαρμογής και επειδή δεν είχαν να πληρώσουν, έκαναν διακανονισμό. Και ήρθε και δίπλωσε ο επόμενος λογαριασμός και ξαναδίπλωσε ο μεθεπόμενος και έχουν να πληρώσουν και έμφυα και έχουν να πληρώσουν και πολλοί από αυτούς το κατοστάρικο, το παράνομο κατοστάρικο για τους άνω των 60, γιατί είναι, λέει, ανεμβολίαστοι, που όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, τα δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματικό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως είναι λογικό να είναι αντισυνταγματική κάθε υποχρεωτική ιατρική πράξη. Και έχουμε εσάς να βγαίνετε και να μας λέτε ψεκασμένους, ρωσόφιλους, αντιεμβολιαστές, κυρία Μπακογιάννη. Θα σας πιάσω και εσάς λίγο παρακάτω.
Αλλά ρε εσύ Κώστα, γκρινιάζω μου λένε. Ακόμα δεν ξεκίνησα, λέει, γκρινιάζει ρε Δαμιανίδη. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να. Δεν ανέχομαι άλλο αυτό το παραμύθι με τα διαγγέλματα. Κάθε τρεις και λίγο ένα διάγγελμα, ρε φίλε. Συνέχεια. Τι πράγμα συνέχεια είναι αυτό με τα διαγγέλματα. Ποιος είναι, ρε, ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είναι. Εντάξει, τι, και άλλες φορές είχαν πρωθυπουργούς. Κάθε τρεις και λίγο βγαίνανε και κάνανε διαγγέλματα. Και συμπολίτες και συμπολίτες και συμπολίτες. Άντε αποκύρεση με τα διαγγέλματα. Αλλά ακούστε να δείτε, γιατί πολλοί από εμάς γκαρίζουμε για την. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Γκαρίζουμε και φωνάζουμε για τη ρήτρα αναπροσαρμογής ή είμαστε σοκαρισμένοι και δεν μπορούμε να φωνάξουμε, γιατί χάνουμε τα λόγια μας με αυτά τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε. Αλλά αλήθεια, έχετε καταλάβει τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής? Ρε παιδί μου, εσύ έχεις καταλάβει επί της ουσίας τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής? Όχι. Είναι απλό το. Ακούστε λίγο τι πρέπει να κάνετε για να. Θα σας βοηθήσω εγώ να καταλάβετε τώρα. Καλά, μην παίρνετε και. Δεν παίρνω και όρκο. Θα σας βοηθήσω εγώ να καταλάβετε, ρε παιδί μου, γιατί. Παίρνει κάποιος, ρε παιδί μου, στον πάροχό του. Και μιλάει με μια τηλεφωνήτρια η οποία είναι πολύ ενημερωμένη και ζητάει να τον ενημερώσουν, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση στο ρεύμα? Έχω εντοπίσει λοιπόν το ιδανικό τηλέφωνο. Την ιδανική άποψη η οποία θα σας κατατοπίσει, να καταλάβετε, ρε παιδί μου, γιατί πληρώνουμε και να εκμεταλλευτείτε τις κατάλληλες προσφορές. Ακούστε λίγο ότι η κυρία, κύριος είναι, κάνει την κυρία, αλλά ακούστε λίγο το τηλέφωνο για να καταλάβετε. Να καταλάβετε. Αν πούμε το πρωί, ας πούμε, σηκώνεστε, ναι, σηκώνεστε. Τι κάνετε το πρωί? Κάνετε καφέ. Ωραία. Άρα χρησιμοποιείτε το ρεύμα. Φεύγετε για τη δουλειά. Ωραία. Άρα δεν χρησιμοποιείτε το ρεύμα αυτό. Αυτό το ρεύμα, λοιπόν, η χρέωση μπορεί να μεταφερθεί στο απόγευμα, εκτός αν έχετε γυρίσει το απόγευμα. Γυρίζετε σπίτι κανονικά, γενικά. Μάλιστα. Όταν λείπετε εσείς, υπάρχει κάποιος στο σπίτι? Χρησιμοποιεί συσκευές ή δουλεύει σκούπε φαράση? Α. Πιστολάκι, όλα τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, αν πούμε ότι η απογευματινή χρέωση λειτουργεί κανονικά και συνολικά, δηλαδή αθροιστικά, αν με εννοείτε, τότε ταυτόχρονα η βραδινή χρέωση μπορεί να μεταφερθεί και στο πρωινό ράφι της επομένης, εάν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, εκτός, ναι, ακριβώς, εκτός και αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ή ακόμα και το έχετε χρησιμοποιήσει, αν με εννοείτε, στην οποία περίπτωση δεν μετράει. Όχι, προσφορά είναι συγκεκριμένη, κυρία μου. Βεβαίως και μπορώ να σας το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Με απλά λόγια μιλάμε. Άλλη μία φορά. Πάμε. Κυρία μου, εγώ όλη μου τη βάρδια, μόλις τώρα πιάσα δουλειά. Σημειώσεις, κρατήστε. Η βραδινή χρέωση, ναι, κοστολογείται με μείον 20%. Η βραδινή. Εάν η απογευματινή χρέωση, ναι, από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ναι, είναι κατά 15% λιγότερη από τη χρέωση την πρωινή. Απλό είναι, ρε παιδιά. Τι δεν καταλάβατε? Τι δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω? Πόσο πληρώνετε αυτή τη στιγμή εσείς? 160 περίπου το μήνα. Ναι. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό το 160 το παίρνω. Ναι. Τα ευρώ αυτά τα οποία δίνει το παίρνω. Ναι. Σας τα μειώνω κατά 20%. Ναι. Σε περίπτωση που το 20% των 160 ευρώ, εσείς κατά τη διάρκεια των απογευματινών ώρων από τις 4 μέχρι τις 6 χρησιμοποιείτε το 15%. Καταλάβατε. Έχω το εξοπλίσει το 18% της πρωινής χρέωσης. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ας υποθέσουμε ότι ξοδεύετε 200 ευρώ σε ρεύμα. Ναι. 200 ευρώ. Παράδειγμα. Συν 20, 220. Ναι. Μείον 20, 200. Συν 20, 220. Μείον. Μπράβο. 200. Ναι. Συν 30, 230. Ναι. Και 70, 300. Δια του 2, ναι. 150. Άρα δεν είναι λιγότερο από τα 160. Λιγότερο. Όχι, δεν είναι 150. Λέω απλά. Δεν είναι λιγότερο από τα 150. Ναι. 160. Ναι. Τα νούμερο λέω. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση με την προσφορά αυτό. Λέω απλά, το 150 δεν είναι λιγότερο από το 160 κατά 10. Ναι. Ωραία. Συν 20, 30. 30. Μείον το 20% πόσο μας κάνει? Δεν κάνει 10%. Ρε εσείς, έλα εδώ ρε Κώστα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Focus FM. Ρε Κώστα, το κατάλαβες κι εσύ? Τώρα μάλιστα. Το κατάλαβαν όλοι, ρε φίλε. Επιτέλους δηλαδή το κατάλαβαν όλοι. Είναι έτσι όπως σας το περιέγραψε η τηλεφωνήτρια. Για να καταλάβετε, ρε παιδί μου, τι πληρώνετε. Εσύ. 160. Συν 20, 180. Συν 20, 200. Μείον 20, 180. Συν 30, 210. Μείον 50, 160. Μείον 10, 150. Το 150 δεν είναι πιο λίγο από το 160. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Ένα και ένα, ίσον 11. Εντάξει. Σωστά. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι δεν καταλαβαίνετε? Λοιπόν, κάνουμε λίγο χιουμοράκι για να περάσει λίγο το. Για να μην μας πιάσουν και μην φουντώσουμε πολύ πολύ, διότι όλα τα άλλα είναι πραγματικά να παίρνουμε φόρα και να κοπανάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Βέβαια θα μου πεις τι φταίει το δικό μας το κεφάλι, αλλονό τα κεφάλια πρέπει να κοπανάμε στον τοίχο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θυμάστε χθες που σας είπα για αυτή την έρευνα
για την δημοσιογραφία στην Ελλάδα, την ελευθερία του λόγου, που είμαστε κάπου μεταξύ της Μπουργκίνα Φάσο, του Τσιμπουτί και της Ναμίμπιας, και ότι έχουμε πτέσει 43 ολόκληρες θέσεις στην κατάταξη και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το θυμάστε. Ξέρετε ποιοι παρεξηγήθηκαν? Έλα τώρα που δεν ξέρετε ποιοι παρεξηγήθηκαν. Παρεξηγήθηκαν στο Sky. Για βάλε λίγο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί... Αυτό έχουμε. Αυτό έχουμε. Γιατί? Ένα βίντεο δεν σου έχω στείλει. Ο Πορτοσάλτε, ρε φίλε, μη μου πηδά τα θέματα, μη μου πηδά τον Πορτοσάλτε. Τον Πορτοσάλτε δεν θα τον πηδά. Θα τον προσπερνά ενώ. Ήρθε αλόκοτα. Αλόκοτα ήρθε. Ναι. Αυτά τα αλόκοτα είναι μυστήρια. Για πάμε. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Μία έρευνα σε σχέση με τον τύπο, μια και το συζητάμε ευρύτερα. Και είναι εντυπωσιακό ότι μέσα στα χρόνια τη πανδημία ο κόσμο, μια πολύ μεγάλη μερίδα τη κοινωνία, εμπιστεύεται περισσότερο τα μέσα κοινωνική δικτύωση από τα μέσα ενημέρωση. Ναι. Αυτό, ειδικά μέσα στα χρόνια της πανδημίας, είναι πραγματικά φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Συμβαίνει όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί ο καθένας, πραγματικά εγώ τώρα, να μπορώ να γράψω κάτι, δεν θα με ενοχλήσει κανείς, δεν έχει καμία σημασία. Και όμως ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο τα social media. Ναι, ναι, γι' αυτό και γίνεται, γι' αυτό και επιτυχάνεται μεγαλύτερη δυνατότητα στον ψεκασμό. Άσε μας ρε μεγάλε. Και στην τοξικότητα. Άσε μας ρε μεγάλε. Είναι θέμα προσυζήτηση πάντως, γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι ελεύθερος και κάτω από τον Μπουρούντι, το Λάος και όλα αυτά η Ελλάδα. Είναι αυτά δεν μπορούν να λέγονται στην Ελλάδα. Δηλαδή όλοι εδώ ζούμε. Πού βρισκόμαστε? Εδώ βρισκόμαστε. Είναι δυνατόν να λέμε σήμερα ότι η Ελλάδα στον τύπο, στην ελευθερία του τύπου, να πούμε ότι έχει προβλήματα ο τύπος? Έχει. Έλα εδώ ρε φίλε. Έλα εδώ που θέλεις να πεις ότι έχει προβλήματα ο τύπος. Πώς είναι δυνατόν να έχει προβλήματα ο τύπος? Τύπος έχει πάρει 20 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ από τον Πέτσα. Λίστα Πέτσα τα ξέχασες? Πώς είναι δυνατόν να τα λες αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Άκου ρε φίλε. Τα social media τους έφτεξαν. Ότι οι ίδιοι κάνουν δουλειά μέσα από τα social media, ότι τα social media έχουν φέρει στη δημοσιότητα και έχουν πιέσει πολιτικούς και δημοσιογράφους να κάνουν αποκαλύψεις για διάφορα θέματα, από πολύ σοβαρά θέματα μέχρι και λιγότερη σημασία, αλλά άξια αναφοράς θέματα. Ακόμη και αυτό το γατάκι που έγινε το περιστατικό, αν δεν ήταν τα social media δεν θα είχε ξεκινήσει. Περιστατικά έχουν προλάβει αυτοκτονίες νεαρών παιδιών που δέχτηκαν bullying από τα social media. Έχουν βγει στη δημοσιότητα βιασμοί από τα social media. Τα social media έχουν ξεσκεπάσει τα ψέματα. Τα ψέματα που έχουν πει την περίοδο του κορονοϊού. Και βγαίνει τώρα ο Πορτοσάλτε και όποιος Πορτοσάλτε να μας πει για ψεκασμένους. Αλλά βέβαια, όταν οι εντολείς τους δίνουν αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουν. Βάλε τώρα την τώρα που σου ξέφυγε πριν και πετάχτηκε σαν να μην πω τι. Για βάλε να ακούσουμε τι είπε τώρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νοικοκυρέοι, δεν μιλάω για τους ψεκασμένους, υπάρχει μια κατηγορία ψεκασμένων, οι οποίοι είναι αντεμβολιαστές. Μιλάω για έξω από την Ευρωπαϊκή. Αντεμβολιαστές, ρωσόφιλοι, έχουν όλα. Ένα μείγμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη κατηγορία. Αυτή δεν νομίζω πως ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί η παράταξη αυτή. Δεν μιλάω για τους ψεκασμένους. Δεν μπορεί, λέει, να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι είναι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές και ρωσόφιλοι. Θα κάνει τέτοιο γδούπο η πτώση σας, τέτοιο μπαμ θα ακουστεί, που θα ακουστεί μέχρι τον Μπουρουντή, που θέλετε δεν θέλετε έχει πιο ελεύθερη δημοσιογραφία από ό,τι έχει η Ελλάδα. Εσείς που νομίζετε ότι οι νεοδημοκράτες είναι οι νοικοκυρέοι φιλότιμοι και όλοι εμείς που βλέπουμε τον παραλογισμό και αντιδράμε είμαστε οι ψεκασμένοι, αντιεμβολιαστές, ρωσόφιλοι και ταπελοποιείτε τους ανθρώπους και τους τσουβαλιάζετε όλους μαζί και έχετε κάνει επάγγελμά σας τον διχασμό των Ελλήνων σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε ενωμένοι γιατί ο Τούρκος καραδοκεί, γιατί πολλοί οι οποίοι μας το παίζουν φίλοι καραδοκούν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν από την Ελλάδα. Εσείς έχετε κάνει επάγγελμα το διχασμό. Είστε ένα τσίρκο, προδοτικό τσίρκο είστε, αυτό είστε. Είσαστε ένα προδοτικό τσίρκο. Διχάζετε τους Έλληνες με κάθε ευκαιρία. Και αυτό που είπατε σήμερα, κυρία Μπακογιάννη, και ενημερώνω τους φίλους ακροατές, ότι έχει προκαλέσει και την παρέμβαση ενός ανθρώπου που τον παρακολουθείτε πάρα πολύ και εγώ τον διαβάζω, του Κωνσταντίνου του Βαθιώτη, ο οποίος σήμερα θα είναι εδώ μαζί μας
τηλεφωνικά από την Αθήνα λίγο μετά τις 10. Για να σχολιάσουμε αυτό και αυτό και αυτή την απίστευτη, αδιανόητη δήλωση της Μπακογιάννη, η οποία και αυτή αποκάλεσε τους Έλληνες ψεκασμένους και νομίζει κιόλας ότι δεν υπάρχουν, λέει, νεοδημοκράτες, γιατί οι νεοδημοκράτες είναι νοικοκυρέοι. Ο Κωνσταντίνος ο Βαθιώτης, λίγο μετά τις 10, εδώ σήμερα στον Focus FM. Για να πούμε και γι' αυτό και να πούμε ενδεχομένως και για μια συνάντηση που είχε με κάποιον καθηγητή του, δεν θα πω τι και πώς, αν θέλει θα τα πει ο κύριος Βαθιώτης, αλλά επειδή έμαθα, είχε συνάντηση με έναν καθηγητή του, του οποίου του τάψαλε και έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε. Και έφυγε γιατί δεν είχε τίποτα να πει. Γιατί αυτοί οι θειασότες του Μέγκελε νομίζουν ότι θα μπορούν να λένε τις παρόλες τους για πολύ καιρό ακόμα. Και εσείς λοιπόν που θεωρείτε ότι τα social media έκαναν κακό, έχω να σας πω ότι ακόμα και τα θέματα που παίζετε για το lockdown στη Σανγκάη και στο Πεκίνο, από, και αυτό το θέμα από τα social media ξεκίνησε. Και ναι, τα social media δεν μπορείς να τα ελέγξεις, αλλά δεν θα τα λιδωρήσουμε κιόλας, γιατί πλέον είναι ένας τρόπος μέσα από πολλές δυσκολίες, από πολλά κοψίματα, από πάρα πολλά φίλτρα, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε 5 πράγματα. 5 πράγματα τα οποία είναι αλήθεια. Και αν δεν υπήρχαν τα social media, δεν θα μπορούσατε να ακούσετε σε καμία περίπτωση αυτό που θα ακούσετε τώρα. Αυτό που θα ακούσετε τώρα, από μένα, Κώστα Ερμέ, εγώ θα το βάλω, να μην σε κουράζω αγόρι μου καλό, επειδή είναι και στα αγγλικά, κατάλαβες. Γι' αυτό. Θα ακούσουμε τώρα έναν άνθρωπο, τον οποίο πριν από λίγο καιρό σας είχα βάλει ένα ηχητικό. Έκανε μία τοποθέτηση και τον άκουγε ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο Μητσοτάκης, με θέα την Ακρόπολη. Και έλεγε για τον μετάνθρωπο και το πώς θα είναι. Ο τύπος λέγεται Νόα Χαράρη. Είναι ο Χαράρη. Ο Χαράρη είναι σύμβουλος του Κλάους Βάμπ. Του Κλάους Βάμπ, του The Great Reset. Το ηχητικό το οποίο θα ακούσουμε τώρα, και δεν θα το ακούσετε πουθενά αλλού, κυρίες και κύριοι, δεν θα το ακούσετε πουθενά αλλού αυτό το ηχητικό, αποδεικνύει περίτρανα πώς θέλουν να ελέγξουν τον άνθρωπο. Είναι αυτά ψεκασμένες θεωρίες? Είναι ψεκασμένος αυτός ο Χαράρη, ο οποίος πάει και συνομιλεί με πρωθυπουργούς ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας νεοταξίτης Μητσοτάκης? Είναι και ο Χαράρη ψεκασμένος, κυρία Μπακογιάννη? Ή ο Χαράρη αυτά τα οποία λέει, και θα τα ακούσετε τώρα, αυτά που λέει ο Χαράρη του Κλάους Βάμπ το Τσιράκι, είναι και αυτά ψεκασμένα? Ή μήπως δεν ξέρουμε να μεταφράσουμε σωστά και λέει άλλα πράγματα? Γιατί εγώ νομίζω ότι στην τοποθέτησή του αυτή λέει τα εξής. Very soon people will walk around with biometric sensors. Πολύ σύντομα οι άνθρωποι θα περπατούν στον δρόμο με βιομετρικούς αισθητήρες πάνω ή ακόμα και μέσα στα σώματά τους, και θα επιτρέψουν την Google, το Facebook ή την Κινέζικη κυβέρνηση ή οποιονδήποτε διαρκώς να παρακολουθεί τι συμβαίνει μέσα στο σώμα τους. Όλη αυτή η θεωρία ότι οι άνθρωποι έχουν την ψυχή τους και το πνεύμα τους και την ελευθερία βούλησης και το ότι κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα μου, so whatever I choose, whether in the election, το τι επιλέγω, το αν αυτό για παράδειγμα έχει να κάνει με τις εκλογές or whether in the supermarket, ή με το τι θα αγοράσω στο σούπερ μάρκετ, this is my free will, αυτό είναι η δική μου, το ότι αυτό δηλαδή είναι η δική μου ελεύθερη βούληση, το τι ψηφίζω και τι αγοράζω μέσα στο σούπερ μάρκετ, λέει ο Χαράρη. Αυτό έχει τελειώσει, λέει ο Χαράρη. Ψεκασμένος ο Χαράρη, κυρία Μπακογιάννη, κύριε Μητσοτάκη, συνεχίζω. Έχουμε την τεχνολογία να ελέγξουμε τους ανθρώπους σε μαζική κλίμακα. New surveillance technologies. Η νέα τεχνολογία παρακολούθησης that are now deployed, που τώρα ξεδιπλώνονται just to deal with this coronavirus, απλά και μόνο για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, outbreak. When it's over, όταν τελειώσουν, some governments may say, yes, but there is a second wave of...
Κάποιες κυβερνήσεις θα πούνε ναι, αλλά έρχεται ένα δεύτερο κύμα από τον κορονοϊό. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει και ο έμπολα. Υπάρχει και η κανονική γρίπη. Γιατί να μην προστατεύσουμε τους ανθρώπους και από αυτές τις επιδημίες. Με αυτό το σύστημα παρακολούθησης πάντα. Οπότε η τάση η οποία προέρχεται θα προκύψει από αυτή την ανάγκη, λέει ο κύριος Χαράρη, ο σύμβουλος του Klaus Wab, που συνομιλά με το Μητσοτάκη, λέει. Οπότε αυτό θα είναι για περισσότερο καιρό. Ενδεχομένως να είναι και για πάντα. Οπότε τώρα δώστε λίγο βάση. Αυτή η παρακολούθηση, λέει, είναι η στιγμή που ενδεχομένως να πάει και κάτω από το δέρμα. Γιατί πλέον οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται μόνο για το που πηγαίνουμε. Ρε σηκώστε τα ακούστη, λέει. Τα ακούστη, λέει. Οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται μόνο για το που πηγαίνουμε και ποιους συναντάμε. But even in what's happening inside our bodies. Αλλά ακόμα και για το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας. And then the big political and economic question. Και το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα of the 21st century, του 21ου αιώνα will be, what do we need humans for? Είναι το τι χρειαζόμαστε, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Or at least, what do we need so many humans for? Ή τουλάχιστον γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους. Λέει ο σύμβουλος του Klaus Wab, ο κύριος Yuval Noah Harari. Το καταλαβαίνετε? Να συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Υπάρχει, λέει, απάντηση, το ρωτάει ο συνομιλητής του. Υπάρχει απάντηση για το τι χρειαζόμαστε, για ποιο λόγο δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους. At present the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. We call this. Άκου τι απαντάει. Άκου τι απαντάει. Ότι στην παρούσα φάση, λέει, το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κρατάμε χαρούμενος μέσω των ναρκωτικών και των video game. Το θυμάστε φυσικά το Metaverse. Με τα γυαλιά στα μάτια. Τι χρειαζόμαστε, λέει, τόσους πολλούς ανθρώπους. Όταν λέμε, λέει, ότι αυτό που έχουμε είναι άχρηστοι άνθρωποι, δεν το λέμε από την πλευρά μιας μητέρας που θα έλεγε το παιδί της ενδεχομένως άχρηστο, ή της γυναίκας, ή του γιου. Το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Τι χρειαζόμαστε τόσο ανθρώπους. Λέει, αυτός τώρα είναι ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι είμαστε κοντά στα 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare. Και γι' αυτό, λέει, τα νέα εμβόλια και το σύστημα υγείας Reproductive Health Services Week. Και το πρόγραμμα παρακολούθησης της αναπαραγωγής. Μπορούμε να το μειώσουμε, να το ελέγξουμε και να το μειώσουμε κατά 15% τον παγκόσμιο πληθυσμό. Είναι αυτό που λέει ο Χαράρη, το είπε. Τι χρειαζόμαστε τους ανθρώπους. Τι χρειαζόμαστε τόσους ανθρώπους. Κατά τα άλλα, είμαστε εμείς οι συνωμοσιολόγοι. Το καταλαβαίνεις, Κώστα μου. Είμαστε εμείς οι συνωμοσιολόγοι. Όλοι λένε την αλήθεια. Είναι αποσπάσματα από μια συνέντευξη τώρα. Είμαστε εμείς οι τρελοί, δηλαδή. Είμαστε εμείς οι τρελοί. Άκου, ο Χαράρη συνεχίζει. Οι άνθρωποι, λέει, είναι. Πέρασε και η ώρα και έχω πάρα πολλά να πω. Και έχω και τον κύριο Δαπέργολα. Οι άνθρωποι. Τον Δεκτάριο Δαπέργολα, τον έχεις τηλέφωνο. Ωραία. Πάρτο να τώρα. Πάρτο να. Για να μην χάνουμε χρόνο. Λέει ο Χαράρη ότι οι άνθρωποι είναι ζώα τα οποία μπορούν να χακαριστούν. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit in their head. Και αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα, ότι όλη αυτή η ιδέα ότι έχουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας, και ότι κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει για το τι νιώθω εγώ και το τι ενδεχομένως θα επιλέξω να ψηφίσω σε εκλογές ή να ψηφίσω ή να αγοράσω στο σούπερ μάρκετ, αυτό τελειώνει. 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 Έχουμε την τεχνολογία να χακάρουμε
τους ανθρώπους σε μαζική κλίμακα. Yeah, I mean, everything is being digitalized. Τα πάντα ψηφιοποιούνται. Everything is being monitored. Τα πάντα παρακολουθούνται. In this time of crisis, you have to follow science. Σε αυτή την περίπτωση της κρίσης που έχουμε, πρέπει να ακολουθήσεις την επιστήμη, λέει ο σύμβουλος του Klaus Schwab, του νεοταξίτη Klaus Schwab που ελέγχει κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Often said that you should never allow a good crisis to go to waste. Λέμε, λέει, ότι το αφήγημα είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε να πηγαίνει χαμένη μια καλή κρίση. Because a crisis is an opportunity. Γιατί η κρίση μας δίνει μια ευκαιρία to also do good reforms, να κάνουμε καλές αναπροσαρμογές people will never agree to. Που ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις οι πολίτες δεν θα συμφωνούσαν με καμία Παναγία. But in a crisis, you see, we have no chance. So... Μα βλέπετε ότι σε μια κρίση δεν τους δίνουμε καμία επιλογή. Οπότε το κάνουμε. Το εμβόλιο φυσικά, λέει, θα μας βοηθήσει. We'll make things, you know, more manageable. Θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα διαχειρίσιμα σε αυτόν τον έλεγχο της μάζας. Έτσι. Ξαναλέω, μεταφράζω πράγματα τα οποία δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Πουθενά, σε κανένα κανάλι. Που σας λέει ψεκασμένους και μας λέει ψεκασμένους. Και ποιος τα λέει αυτά? Ο σύμβουλος του Klaus Schwab Harari, ο οποίος συντρώει και συμπίνει με πρωθυπουργούς όπως το αφεντικό του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος Harari ήταν μαζί με το Μητσοτάκη στη σκιά της Ακρόπολης και έλεγε αυτά τα πράγματα στον πρωθυπουργό τον Έλληνα. Συγγνώμη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Εντάξει. Και ο άλλος καθόταν και τον άκουγε. Συνεχίζει ο Harari και θα δώσω και την καλημέρα μου και στον κύριο Νεκτάριο Δαπέργολα, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα, κύριε Δαπέργολα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε Δαπέργολα. Κάνω μία μετάφραση και φαντάζομαι και εσείς ενδεχομένως να το βρείτε ενδιαφέρον από κάποιες συνεντεύξεις του σύμβουλου του Klaus Schwab, του κύριου Harari, ο οποίος λέει απίστευτα πράγματα για τον τρόπο που θα θέλουν να χακάρουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους. Ακόμα λέει και με τεχνολογίες οι οποίες θα μπουν κάτω από το δέρμα μας. Συνεχίζω και έρχομαι να το σχολιάσουμε λίγο, κύριε Δαπέργολα. Ναι. People could look back in 100 years. Θα μπορούν, λέει, τώρα οι άνθρωποι στο μέλλον, σε 100 χρόνια από σήμερα, να κοιτάνε πίσω and identify και να αναγνωρίζουν the coronavirus epidemic την επιδημία του κορονοϊού as the moment ως τη στιγμή when a new regime of surveillance που ένα νέο καθεστώς παρακολούθησης took over, ανέλαβε τα ηνία, especially surveillance under the skin, και ιδίως έχει να κάνει αυτό, ρε, εσύ το λέω και ανατριχιάζω. Αυτά τα λένε αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν γράψει το The Great Reset. Είναι ένα είδος, λέει, αυτό το οποίο ανέλαβε, ένα είδος παρακολούθησης, το οποίο μπαίνει συγκεκριμένα κάτω από το δέρμα μας. Κύριε Δαπέργολα, είναι 5 λεπτά το βίντεο, έχω μεταφράσει τα 3 και 43. Δεν έχει νόημα να συνεχίσω, γιατί έχουμε πάρει το νόημα του τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ήταν στη σκιά της Ακρόπολης μαζί με το Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι και αυτή είναι η λογική, δηλαδή, τώρα. Πραγματικά αυτή η ιστορία, δηλαδή, ειδικά με τον Harari και αυτά που έχει πει ο Harari τους τελευταίους μήνες, δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι αποκαλύπτονται. Είναι λες και το κάνουν επίτηδες, γιατί είναι λες και ζούμε ένα σαδιστικό παιχνίδι αποκαλύψεων. Δηλαδή, μας το λένε κατάμουτρα ότι ετοιμάζουν αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο του Huxley, βεβαίως στην ανάποδη μορφή του, έτσι. Και ότι αυτό το πράγμα έχει έρθει και ότι τώρα θα το υποστούμε εμείς ως υποζύγια και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μιλάμε. Και ότι κι αν μιλάμε είμαστε ψεκασμένοι, είμαστε σκοταδιστές, είμαστε γραφικοί ή ηλίθιοι. Αυτό το πράγμα το ζούμε κάθε μέρα και το ζούμε όχι μόνο από το Harari και τον Schwab και το κεντρικό παγκόσμιο διευθυντήριο που το κατευθύνει όλο αυτό, αλλά φυσικά και από, από τους διάφορους τοπικούς κολαούζους και λακέδες. Όπως είναι και η δικιά μας ελληνική κυβέρνηση, παύλα μαριονέτα. Ναι. Είναι. Όχι, είναι τρομακτικό, δηλαδή, να σου λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι θα πάμε σε έλεγχο της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινης βούλησης. Τελειώνει η ελεύθερη βούληση με τεχνολογίες οι οποίες θα μπουν κάτω από το δέρμα μας. Τι άλλο περιμένουμε, δηλαδή. Τι άλλο περιμένουμε. Ακριβώς. Και είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι. Μας είπε η κυρία Μπακογιάννη χθες, μας είπε ψεκασμένους. Ψεκασμένους αντιεμβολιαστές δροσόφιλους, κυρία Δαπέργολα. Ναι, όλο αυτό το πακέτο μας βάζουν στην ίδια ακριβώς πλευρά, γιατί ακριβώς όποιοι προσπαθούν να αρθρώσουν ένα λόγο αντίδρασης και αντίστασης σε όλο αυτό το νεοταξικό
γεγονός το οποίο την αυτή την παγκόσμια εξέλιξη η οποία βρίσκεται σε, θα λέγαμε ότι κυοφορείται και απλώς και τρέχει τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγονται σε αυτό το παιχνίδι της εξουθένωσης και της, μας κατηγορούν γενικώς ότι είμαστε σκοταδιστές, ότι είμαστε γραφικοί, όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως. Ναι. Αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε και ακόμα και μεγαλύτερες διώξεις στο μέλλον. Λέτε, φοβάστε να έχετε, δηλαδή λέτε να ενδεχομένως να πάμε και σε απομόνωση ανθρώπων οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη με το σύστημα. Το φοβάστε αυτό, το δυστυχικό σενάριο? Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι το παιχνίδι και αυτό τα περιλαμβάνει. Άλλωστε αυτό που είδαμε στη Σανγκάη δεν είναι τυχαίο. Mm. Και ότι έχουν αρχίσει και παγκοσμίως οι φωνές, όπως και στην Ελλάδα, από κάποιες καταστατικές φωνές που λένε ότι αυτό μεν ήταν άσχημο που είδαμε, αλλά ίσως είναι και αναγκαίο κακό. Δηλαδή στο μέλλον, με πρόσχημα κάποιον άλλο ιό ή κάποιο άλλο γεγονός, θα ζήσουμε και τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει αυτό, εάν φυσικά δεν προλάβουν να συμβούν άλλα γεγονότα. Όπως φυσικά εννοώ φυσικά τον πόλεμο. Ναι, κατάλαβα. Μόνο ο πόλεμος μπορεί να αποτρέψει όλη αυτή την κατηφόρα. Είναι άσχημο που το λέμε, αλλά είναι η μόνη αλήθεια, πιστεύω. Μάλιστα. Και εννοώ τον παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, το κατάλαβα και είναι πολύ άσχημο σενάριο, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι σενάριο το οποίο θα κοστίσει δραματικά σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και στον πλανήτη Γη. Μα και τώρα αυτό που ζούμε δεν κοστίζει τις ανθρώπινες ζωές. Ή δεν κοστίζει την ανθρώπινη ελευθερία, το αυτεξούσιο. Δεν κοστίζει τη δίωξη της πίστης μας. Δεν κοστίζει όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια και τα οποία θα κλιμακωθούν. Δεν υπάρχει όμως άλλη διέξοδος τελικά. Δηλαδή αυτό που περιμένουμε να γίνει το θαύμα από το Θεό. Ναι. Προφανώς θα είναι ένα θαύμα το οποίο θα είναι και επώδυνο για μας, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες και εμείς για όλα αυτά που ζούμε. Έτσι. Θα πάμε σε ευθύνες, μιας και είπατε όμως ότι αν τώρα έχουμε κόστος σε ανθρώπινες ζωές, να πω ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από το VAERS. Το VAERS είναι το κέντρο το οποίο συγκεντρώνει στην Αμερική την θνησιμότητα, τέλος πάντων, και λέει ότι τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με τη θνησιμότητα για όλα τα εμβόλια από το 1988 μέχρι το 2021 και λέει ότι το ποσοστό θνησιμότητας από το εμβόλιο κατά του COVID σε ένα χρόνο, θάνατοι οι οποίοι σχετίζονται χρονικά με το εμβόλιο για να είμαι ακριβής, είναι ισοδύναμο με το ποσοστό θνησιμότητας όλων των άλλων εμβολίων σε 33 χρόνια. Άρα... Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε και για ξαφνικούς θανάτους και για τα εγκεφαλικά και για τα καρδιακά επεισόδια και όλες τις άλλες παρενέργειες, οι οποίες μπορεί να μην προκαλούν άμεσο θάνατο, αλλά φέρουν πολλά μακροπρόθεσμες βλάβες στον οργανισμό. Αυτό όντως, όλα τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια καθημερινά, που είναι αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι έχουμε μια τέτοια έξαρση. Αλλά παρά την αποκάλυψη όλων αυτών, συνεχίζουμε ως λαός, γιατί μιλάμε βασικά για το λαό μας τώρα, πέρα από τι γίνεται παγκοσμίως. Συνεχίζουμε δυστυχώς να καταπίνουμε όλο αυτό το παραμύθι. Δηλαδή ακόμα και τώρα αν ρωτήσετε τους περισσότερους στην πατρίδα μας θα δείτε ότι πιστεύουν ακόμα ότι όλα αυτά γίνονται από τον κορονοϊό ή από άλλες τυχαίες αιτίες. Ναι. Πείτε μου λίγο αλήθεια, γιατί είχαμε προχθές ένα άσχημο γεγονός και προφανώς είναι και σε επίπεδο ανθρώπινο το να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος σε ηλικία, γιατί δεν ήταν μεγάλος σε ηλικία, ο Μητροπολίτης Παύλος της Δράμας, ο οποίος εκοιμήθη. Πώς το αντιμετωπίζατε εσείς σαν είδηση αυτό, κύριε Δαπεργόλα? Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να πούμε είναι ότι πρόκειται για λυπηρό γεγονός, και να ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει και να τον ελεήσει. Αλλά αυτό είχα γράψει και σε ένα προχθεσινό μου κείμενο. Ναι. Όπου έλεγα ότι απ' την άλλη όμως ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την αλήθεια ότι ο Εκλοιπών είχε συνδεθεί πολύ εμφατικά με όσα ζωφερά ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Uh-huh. Δηλαδή με τις διώξεις που έκανε, με το μυστήριο της εξομολόγησης που απαγόρευσε και πολλά άλλα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε τώρα. Αλλά δεν μπορούμε και να τα ξεχνάμε, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι γύρω μας από τους καθημερινούς θανάτους. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι διώκονται. Κάποιοι είναι εκτός εργασίας, έτσι. Και πάνω απ' όλα διώκεται η πίστη μας και η βλασφημή του Χριστός με όσα ζήσαμε μέσω στους ναούς την τελευταία διετία. Επειδή λοιπόν ο Εκλοιπών ήταν πρωταγωνιστής δυστυχώς σε όλη αυτή την κατάσταση, ακόμα και σήμερα οι φυλάδες του συστήματος τον αποθεώνουν ως πολέμιο των σκοταδιστών και ως διώκτη των ψεκασμένων, έτσι.
Είναι λοιπόν αδιανόητο αυτό να το θάβουμε κάτω από το χαλί, εν ονόματι μιας ευσεβιστικής αγαπολογίας, επειδή πια δεν βρίσκεται στη ζωή. Δηλαδή, συνεχίζουμε να κάνουμε έλεγχο των πραγμένων, όχι επειδή εμείς είμαστε δικαστές, ούτε επειδή χαιρόμαστε, ούτε επειδή το κάνουμε για λόγους αυτοεπιβεβαίωσης, αλλά βασικά για να παραδειγματίζονται και όσοι φρονούν τα ίδια και έχουν ακόμα μια ελπίδα να ανανύψουν από την πλάνη. Δηλαδή, κύριε Δαμιανίδη, εν κατακλείδη, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός της εκδημίας του. Ευχόμαστε ειλικρινά την τελευταία ώρα να μετάνιωσε και να τον πήρε ο Θεός κοντά του. Αλλά ο αντίχριστος πόλεμος εναντίον μας που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια είναι δεδομένος και η αφωνία δεν ωφελεί κανέναν. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Μακάρι να πρόλαβε να μετανοήσει. Μακάρι να πρόλαβε. Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά το ευχόμαστε. Να αλλάξει. Αλλά είναι λάθος να λέμε, επαναλαμβάνω, επειδή και άλλοι άνθρωποι έχουν φύγει στο παρελθόν, ότι κάποια λάθη τα οποία κάνουν, κάποιες πράξεις, παραλήψεις, γεγονότα, τα οποία βλάπτουν, δεν παραγράφονται. Αυτά δηλαδή παραμένουν. Επομένως, διαφορίζουμε αυτά τα γεγονότα που γίνανε και το τι μπορεί να έγινε με την ψυχή του, την οποία ευχόμαστε να σώθηκε. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Δαπέργολα. Θα ήθελα λίγο την δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Έγινε μια φιέστα, θα την έλεγα, θα την περιέγραφα, για την παρουσίαση αυτή του πλωτού, τρόπου αποθήκευσης LNG φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ακούσαμε εκεί τον πρωθυπουργό της χώρας, ακούσαμε εκεί τοπικούς άρχοντες να λένε περήφανα αυτό το Βόρεια Μακεδονία. Γελάτε. Θέλω λίγο με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Κώστα του Ερμέ. Κώστα μου, θέλω να βάλεις, θέλω να περάσεις ένα θέμα και να βάλεις αυτό το απόσπασμα από τη Μάρα Τζαχαρέα. Το κατάλαβες ποιο λέω? Το Σταρ. Θέλω το δελτίο του Σταρ. Το έχεις. Εντάξει, λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε, κύριε Δαπέργολα, εσείς και οι φίλοι ακροατές, η κυρία Ζαχαρέα, ξέρετε, φαντάζομαι ότι είναι η σύζυγος Ρουσόπουλου. Βεβαίως. Η κυρία Ζαχαρέα, λοιπόν, θέλει να κάνει δίθεν, δεν ξέρω τι θέλει να παρουσιάσει, να το παίξει πατριώτισσα και λέει ότι θα πάμε, λέει, στα Σκόπια. Δεν χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Λέει ότι θα πάμε στα Σκόπια. Και εμφανίζει την δημοσιογράφο του Μέγκα, του Σταρ, συγγνώμη. Τη δημοσιογράφο του Σταρ, η οποία είναι στο σταθμό, συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Δηλαδή, λέει ότι θα πάμε στα Σκόπια, η δημοσιογράφος είναι στην Ελλάδα. Για πάμε να το ακούσουμε λίγο. Θα πάμε στα Σκόπια να συναντήσουμε την Λευκή Γεωργάκη, η οποία κατέγραψε τη μεγάλη προσμονή που υπάρχει για την κάλυψη της ενεργειακής επάρκειας από την Ελλάδα. Η ενεργειακή διασύνδεση των δύο χωρών δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και για τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Λευκή. Αναμφισβήτητα, Μάρα, επικρατεί ένα κλίμα εφορίας σε όλη τη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar. Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα Πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Τελικά, κύριε Δαπέργολα, τον καλωσόρισε. Περήφανα. Βέβαια. Ναι. Μα έχουμε συνέχεια του κράτους, το ξέρετε. Συνέχεια του κράτους. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Και έτσι, αυτό που ξεκίνησαν οι ιδεολειπτικοί νεοταξίτες λακέδες του ΣΥΡΙΖΑ, το συνεχίζουν τώρα με ευλαβική προσήλωση όπως παρατηρούμε εδώ και τρία χρόνια, οι άλλοι ιδεολειπτικοί νεοταξίτες λακέδες της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το θέμα, κύριε Δαμιανίδη, είναι ότι αυτή η συνέχεια του κράτους, εντός εισαγωγικών, δεν είναι ποτέ σε κάτι καλό. Έτσι, είναι μόνο στην εκποίηση και την προδοσία. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτοί όλοι μεταξύ μας θα κάνουμε και ένα αστείο. Ναι. Αυτοί όλοι υποφέρουν κιόλας που αναγκάζονται δημόσια να κρατάνε ακόμα τα προσχήματα και να λένε Βόρεια Μακεδονία. Γιατί πολλοί θα ήθελαν να λένε Σκέτο Μακεδονία. Και πιστέψτε με, εκεί που δεν υπάρχουν μικρόφωνα και δεν το ακούμε εμείς, Σκέτο Μακεδονία τη λένε. Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο αυτό. Και το ξέρουμε. Και εμάς μας ενοχλεί, βέβαια. Εμείς ποτέ δεν θα το αποδεχθούμε, αλλά βλέπετε ότι μέγα μέρος του λαού δεν ενοχλείται σχεδόν καθόλου πια. Δυστυχώς. Και το έχει καταπιεί και αυτό. Έχει ξεχαστεί. Το έχουν συνηθίσει. Δυστυχώς. Σε λίγο, όσοι αντιδρούμε ακόμα και θα συνεχίσουμε να αντιδράμε μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματος μας, θα είμαστε πάλι ψεκασμένοι. Και σε αυτό. Έτσι, και σε έτσι. Αυτό. Τελευταία ερώτηση, και εδώ πέρα δεν χωράει και πολλή συζήτηση για το αν είναι ψεκασμένοι ή όχι αυτοί που λένε πως. Για ποιο λόγο αντιδρούν και λένε δεν είναι δυνατόν
για παράδειγμα, η ελληνική αστυνομία να έχει κινήσει γη και ουρανό. Πραγματικά κίνησε γη και ουρανό για να βρει, και καλά έκανε, για να βρει αυτήν η οποία έριξε το βιτριόλι στην κοπελιά, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, η οποία αλλοιώθηκαν τα χαρακτηριστικά της και ήταν μια αντιζηλία ερωτικής φύσεως. Ναι. Κανένας δεν αντιδράει, γιατί η αστυνομία κίνησε γη και ουρανό για να βρει, όχι και πολύ γη και ουρανό, για να βρει αυτόν που έσπρωξε, κλώτησε το γατάκι και καλά έκανε και τον εντόπισε και τον τιμώρησε και να τον τιμωρήσει και αυστηρά. Αλλά κύριε Δαπέργολα, σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη Μαρφίν. Εκεί όπου δολοφονήθηκαν άνθρωποι, δολοφονήθηκε ένα αγέννητο μωρό. Και ακόμα κάθε χρόνο σαν σήμερα, δηλαδή θυμάμαι να λένε ότι αναζητούμε ακόμα τους ενόχους. Είναι ανοιχτή η υπόθεση. Πόσο υποκριτικό, Θεέ μου. Τι λέτε κύριε Δαπέργολα. Τεράστιος φαρισαϊσμός πραγματικά. Ακριβής στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι, για οτιδήποτε είναι σημαντικό και κέριο και ζωτικό, και ασχολούμαστε μόνο με ανοησίες. Γιατί γι' αυτό ασχολούμαστε τώρα με το γατάκι, ας πούμε, και πραγματικά έχουμε ξεχάσει και όχι μόνο τη Μαρφίν και τόσα άλλα μεγάλα εγκλήματα. Και τον Καραϊβάζ. Και τον Καραϊβάζ. Βέβαια. Και όλα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, δεν ζούμε τον βιασμό της δημοκρατίας, τον βιασμό της πατρίδας. Δεν ζούμε αυτή την ντροπή στα εθνικά θέματα. Δεν ζούμε το κυνήγι των υγειονομικών. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους και πεθαίνουν. Όλο αυτό που ζούμε είναι ένας εφιάλτης και οι άλλοι ασχολούνται με το γατάκι. Δηλαδή, είναι πράγματα πρωτοφανή που δείχνουν όμως είναι πολύ και πολύ ενδεικτικά και χαρακτηριστικά της τεράστιας ανοησίας. Πως έχει κατακλείσει όλους, κύριε Δαμιανίδη. Έτσι, και δεν μιλάμε. Κύριε Δαπέργολα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω άλλο. Δεν σε κούρασα πολύ σήμερα. Ξέρεις τι, θέλω λίγο να συνεχίσω το χαράρι, γιατί εδώ που τα άφησα. Με 2 λεπτάκια ακόμα είναι, να το ολοκληρώσω λίγο. Για πάμε λίγο. Which I think is maybe the most important development of the 21st century. Αυτό που λέει, πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα, είναι αυτή η τεχνολογία την οποία θα μπορέσουμε να, πώς το λένε, που θα μπει κάτω από το δέρμα και θα μας ελέγχει. Αυτό θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα ο κύριος Χαράρη. Is this ability to hack human beings, είναι αυτή η δυνατότητα να χακάρουμε τους ανθρώπους. Skin, collect biometric data. Να μπούμε κάτω από το δέρμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει με τις κβαντικές κουκίδες που έχουμε πει και τα διάφορα άλλα πράγματα που μας έχουν ενημερώσει οι γιατροί, αλλά θα μπαίνει, λέει, κάτω από το δέρμα, λέει, αυτή η τεχνολογία και θα συγκεντρώνουμε βιομετρικά δεδομένα. Analyze it and understand people better than they understand themselves. This... Θα τα αναλύουμε και θα καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνουν αυτοί τους ίδιους τους εαυτούς. Ρε εσείς, ποιος είναι ο ψεκασμένος, ρε εσείς. I believe is maybe the most important event of the 21st century. Αυτό πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα. By hacking organisms, elites may gain the power to re... Ακούστε, ρε, δεν λέγονται αυτά. Με το να χακάρουμε, λέει, οργανισμούς, οι elite θα παίρνουν τη δύναμη στα χέρια τους. Engineer the future of life itself. Because... Και θα μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον της ίδιας της ζωής μας. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Γιατί όταν μπορείς να χακάρεις κάτι, τότε ενδεχομένως πάντα μπορείς και να το κατασκευάσεις και να το μανιπιουλάρεις όπως εσύ θέλεις. And then the big political and economic question. Το μεγάλο ερώτημα είναι, will be, what do we need humans for? Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους? Or at least, what ή τουλάχιστον, so many για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους? Ποια είναι η απάντηση? Η καλύτερη απάντηση είναι ότι να τους κρατάμε χαρούμενους με ναρκωτικά και με video games, όπως είναι το Metaverse, άλλα τα πράγματα που θα τα βάζουμε τα χέρια στα μάτια μας και θα τα κάνουμε όλα όπως θέλουμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Θα επιστρέψω με την Αθηνά την Κρικέλη, την καλή συνάδελφο. Την Αθηνά την Κρικέλη πρέπει να βάλω να κάνει μετάφραση. Τι κάθομαι και τα μεταφράζω εγώ? Αυτή ξέρει, είναι εκεί στην Αμερική συνέχεια.
Θα την έχω όμως εδώ πέρα στο στούντιο του Focus FM μαζί μας για να κάνουμε μια κουβέντα με την Αθηνά την Κρικέλη. Μετά θα πάμε και στον καλό του συνάδελφο τον Ανδρέα τον Μπουτζουρούλια. Και μετά τις 10 έχω Κωνσταντίνο Βαθιώτη. Λοιπόν, προς το παρόν έχω χάρη υδραυλικό. Εάν έχετε πρόβλημα με τα υδραυλικά του σπιτιού σας, εάν θέλετε να κάνετε επισκευές στους θερμοσύφωνές σας, τώρα είναι η περίοδος να τα καθαρίσετε τους θερμοσύφωνες και τους ηλιακούς από τα άλατα τα οποία συγκεντρώνονται και σας δημιουργούν φαγούρες, κνησμούς, ερεθισμούς και πάει λέγοντας σε κυρίες, σε μικρά παιδιά αλλά και σε εμάς που είμαστε λίγο πιο χοντρόπετσι. Χάρης ο υδραυλικός αναλαμβάνει να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι και βοηθάνε και την σωστή η υγιεινή του σώματος τέλος πάντων. Γιατί τώρα να έχεις φαγούρες και κνησμούς και τέτοια πράγματα δεν είναι ωραίο. Μόνο που το λέω με πιάνει φαγούρα. Χάρης υδραυλικός λοιπόν για όλα αυτά τα υδραυλικά θέματα του σπιτιού σας. 6937-029-786. 6937-029-786. Για τα πάντα όλα έτσι. Από βρύση, καζανάκι, θερμοσύφωνα μέχρι και ανακαίνιση μπάνιου. Σε τρεις μέρες. Το έχω δει, το κάνει. Φοβερός υδραυλικός. Αρκεί να έχει καλό πλακατζή. Λοιπόν, εγώ για πλακατζή έχω τον Ερμέ μαζί μου. Πάμε πλάκα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Πρώτα ο Θεός με Αθηνά Κρικέλη. Γεια σας.